Το λόγο έχει η κυρία Θεανό Φωτίου. Κυρία Φωτίου, θέλετε και τη δευτερολογία σας. Θα δείξει, κύριε Πρόεδρε, βάλτε 5 λεπτά. Πέντε λεπτά. Μπορώ να χαλάσω χατήρι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα μιλήσω εγώ για τους αόρατους και θα σας επερωτήσω για αυτούς. Δηλαδή, καταρχήν για τους ανάπηρους. Εν μέσω πανδημίας, οι ανάπηροι εργαζόμενοι πλήττονται πολλαπλά. Προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται, συνοστίζονται σε εργασιακούς χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς δυνατότητα για δωρεάν τεστ, χωρίς προτεραιοποίηση στον εμβολιασμό, χωρίς μέτρα για υποβοήθηση της τηλεεργασίας. Υποχρεώνονται έτσι να επιλέξουν ή θα διατηρήσουν τη θέση τους της εργασίας σε κίνδυνο ή θα προφυλαχτούν με τίμημα προφανώς την κοινωνική απομόνωση και την οικονομική εξαθλίωση. Σε ρωτώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε για να διασφαλίσετε τη δυνατότητα των αναπήρων να συνεχίσουν απρόσκοπτα την να εργάζονται και ειδικότερα. Θα προτεραιοποιήσετε τους ανάπηρους στον εμβολιασμό. Θα παράσχετε δωρεάν τεστ και θα επιδοτήσετε τη μετακίνησή τους εκτός μέσων μαζικής μεταφοράς. Πρέπει να επιδοτηθεί εκτός μέσων μαζικής μεταφοράς η μετακίνησή τους. Θα παράσχετε εξοπλισμό και θα καλύψετε το κόστος σύνδεσης για την τηλεργασία. Κύριε Υπουργέ, εμείς εν μέσω μνημονίων ενισχύσαμε το δικαίωμα των αναπήρων στην εργασία με την υποχρέωση το 15% των προσλήψεων στο δημόσιο να καλύπτεται από ανάπηρους και οικογένειές τους. Με την υποχρέωση για πρώτη φορά άτομα με νοητικές αναπηρίες και ψυχικά ασθενείς να μην χάνουν το επίδομά τους όταν αποκτούν εργασία. Δημιουργήσαμε ευνοϊκό πλαίσιο συμβάσεων για κινσέπ όπου συμμετέχουν άτομα με αναπηρία σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Και σας επερωτώ, πόσες θέσεις αναπήρων στο δημόσιο έχετε καλύψει εδώ και 20 μήνες? Θα επεκτείνετε τη ρύθμιση να μην χάνουν το επίδομα όταν αποκτούν εργασία οι ανάπηροι με αισθητηριακές και κινητικές βλάβες? Πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Υπουργέ, η πανδημία δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα επιβίωσης στους ανάπηρους. Έχετε συσσωρεύσει τα ΚΕΠΑ για πιστοποίηση 40.000 ετής και παραπάνω. Πάνω από τις μισές πρόκειται για χορήγηση επιδομάτων για πρώτη φορά. Δηλαδή αυτοί όλοι δεν έχουν να ζήσουν. Δεν παίρνουν ούτε αυτό το ελάχιστο επίδομα. 15.000 ανάπηροι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους για τα νοσοκομεία λόγω φόρτου εργασίας από τον κορονοϊό. Δεν έχουν δυνατότητα να τους χορηγούν τις απαραίτητες διαγνώσεις. Σας επερωτώ λοιπόν, θα χορηγήσετε άμεσα σε όσους έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο το προνοιακό αναπηρικό επίδομα, για τους οποίους αυτούς όλους είναι το μοναδικό, ο μοναδικός πόρος ζωής χωρίς εξέταση από τα ΚΕΠΑ? Δεύτερον, θα καταβάλλετε διπλό επίδομα προνοιακό ενίσχυση τώρα με το τρίτο κύμα πανδημίας? Το αρνηθήκατε τα Χριστούγεννα. Κάντε το τώρα. Κύριε Υπουργέ, εμείς αποτρέψαμε την αξιολόγηση της αναπηρίας με βάση το μοντέλο της λειτουργικότητας που ήθελαν να επιβάλλουν οι δανειστές για να κόψουν επιδόματα και συντάξεις σε αναπήρους που είναι ικανοί προς εργασία. Και αυτό το αποτρέψαμε με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου του αναπήρου. Μέχρι το 19 είχε εφαρμοστεί ο ηλεκτρονικός φάκελος του αναπήρου σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα, που καταργούσε και το 46 ευρώ. Εσείς το παγώσατε, την επέκταση τώρα. 20 μήνες την παγώσατε. Και επαναφέρετε το μοντέλο της λειτουργικότητας με το σχέδιο Πισαρίδη, ρητά και κατηγορηματικά, και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους αναπήρους, για τα δικαιώματά τους. Τι λέει το σχέδιο Πισαρίδη, κύριε Υπουργέ? Λέει ότι θεωρεί ότι σε μια χώρα με ποσοστό ανεργίας 17% και ανεργία των αναπήρων 90% θα λύσει τα προβλήματα των αναπήρων εάν προωθηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα στην εργασία εκ των σοβαρών αναπηριών επιλέξει. Δηλαδή, με τις ίδιες υποχρεώσεις, απολαβές με τους λοιπούς εργαζόμενους, και να τους κοπούν τα
οι συντάξεις ή να τους κοπούν τα επιδόματα. Αυτό είναι. Πίσω λοιπόν από τις μεγαλοστομίες και τις επικοινωνιακές φούσκες και υπερ... Θα χρειαστώ το χρόνο. Λοιπόν, πίσω λοιπόν από τις μεγαλοστομίες και την υπερπροβολή του Πρωθυπουργού για να του φιλοτεχνηθεί ένα φιλοαναπηρικό προφίλ, κρύβεται η μείωση των δαπανών του κράτους για τους αναπήρους και στην πραγματικότητα, το είδαμε ήδη αυτό, με τον προϋπολογισμό του 20 και του 21, τους δύο προϋπολογισμούς, οι οποίοι είναι λιγότερα χρήματα για την αναπηρία κατά 88 εκατομμύρια το μία χρονιά σε σχέση με το 19 πάντα, προσέξτε τι λέω, και κατά 96 εκατομμύρια λιγότερα στην άλλη χρονιά με το 18 συγκρινόμενα. Το 19 συγκρινόμενα. Και σας ρωτώ ευθέως και απαντήστε μου επιτέλους, ειλικρινώς, γιατί σας ακούν όλοι οι ανάπηροι της Ελλάδος. Σκοπεύετε να εφαρμόσετε το μοντέλο της λειτουργικότητας για την αναπηρία και την αξιολόγηση μέσω της αξιολόγησης, δηλαδή που θα κάνετε για αυτή, που θα στερήσετε δηλαδή συντάξεις και επιδόματα για χιλιάδες αναπήρους. Αυτό το ρωτάμε όλο αυτό τον καιρό. Θα το απαντήσετε κατηγορηματικά σήμερα, αν όχι δεν θα το κάνετε. Και αντίθετα, σας ρωτώ, θα επεκτείνετε επιτέλους το σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου του αναπήρου, το οποίο αυτή τη στιγμή θα του δώσει μεγάλες δυνατότητες, γιατί ακριβώς θα μπορέσετε να το συνδέσετε με το πάσο του αναπήρου, το ηλεκτρονικό, που με αυτό θα έχει πρόσβαση στα πάντα. Όχι μόνο σε υπηρεσίες, όχι μόνο σε δωρεάν παροχές, όχι μόνο σε επιδόματα. Αυτή είναι η πρότασή μας. Σας θα την κάνουμε συνεχώς, δεν ακούμε τίποτα. Αφού δεν φτιάνετε και τον ηλεκτρονικό φάκελο, δεν περιμένουμε και πολλά. Έτσι δεν είναι? Αλλά αντί λοιπόν για εθνικές αρχές για προσβασιμότητες, φύκια για μεταξωτές κορδέλες, εμείς λέμε ότι πρέπει τώρα, εδώ και τώρα, να δώσετε χρήματα για τον φροντιστή του αναπήρου και τον βοηθό του αναπήρου. Αντί για όλα αυτά που λέτε όλη αυτή την εποχή, δείξτε ένα στοιχείο φιλοαναπηρικής πολιτικής και εμείς θα το επικροτήσουμε. Κύριε Υπουργέ, αγνοείται η θελημένα τη βαθιά ύφεση και τη φτωχοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων οικοκυριών, ακόμη και από στρώματα που μέχρι πρότινος είχαν ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Γιατί αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της πανδημίας. Σας το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χτυπάει τα μεσαία και ανώτερα ακόμη μεσαία στρώματα. Όχι μόνο τους συνήθεις φτωχούς και ακραία φτωχούς. Επειδή ακριβώς λοιπόν εμείς επεξεργαστήκαμε ένα νέο εργαλείο, το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, το οποίο, λίγο την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε, επειδή λοιπόν επεξεργαστήκαμε ένα νέο εργαλείο, γιατί κύριε Υπουργέ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν είναι εργαλείο που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα στρώματα, τα οποία εσείς κολακέψατε και τα οποία τα αφήσατε τώρα στην τύχη τους, τα μεσαία εννοώ. Το επίδομα λοιπόν, το εισόδημα έκτακτης ανάγκης που προτείνουμε εμείς, έχει δύο ιδιαιτερότητες. Το κράτος δεν παρεμβαίνει όταν με βάση το εισόδημα του καθενός μας πέρυσι, αλλά παρεμβαίνει ορίζοντας τις ομάδες που πλήττονται. Και εμείς προτείνουμε ότι πλήττονται οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι εργόσιμο εποχή, αγρότες, άτομα με αναπηρία, εργαζόμενοι στον πολιτισμό, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοπροσχολούμενοι, που δεν πήραν ουσιαστική ενίσχυση από το κράτος. Ποιο είναι λοιπόν το θέμα, λέει το κράτος. Σε αυτές τις κατηγορίες εγώ παρεμβαίνω. Και εφόσον ένας από αυτούς υπάρχει σε ένα νοικοκυριό, παρεμβαίνω και καλύπτω το νοικοκυριό. Και ξέρω όλα τα μέλη του νοικοκυριού που δεν έχουν δει καμία μεταβολή. Είναι νέο εργαλείο, εμείς το πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που το κάνατε, το βάλατε ακόμη και στο Σύνταγμα, τελείωσε. Και από εδώ και στο μέλλον έχει τελειώσει αυτό. Και σας καλώ να δώσετε το εισόδημα έκτακτης ανάγκης 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά που πλήττονται κατά το τρίτο lockdown.
και που δεν έχετε κάνει τίποτα για αυτούς. Γι' αυτό και έχουμε τώρα όλη αυτή τη φοβερή ύφεση. Γιατί δεν ενισχύσατε τα νοικοκυριά. Όταν τα ενισχύσαν, βεβαίως. Και αν τελικά πρόκειται να εφαρμόσετε την κάρτα αλληλεγγύης, μια κάρτα την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κάρτα αλληλεγγύης είναι προπληρωμένη κάρτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση την ενέκρινε για την πανδημία. Εσείς δεν την εφαρμόζετε εξαιτίας των ιδεολειψιών σας, δεν θέλετε να κάνετε πράγματα που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιτυχώς και έχει εφαρμόσει, με αποτέλεσμα να συνεχίζετε με το ΤΕΒΑ και να μην βρίσκονται και να μην έχουν οι άνθρωποι ούτε τα τρόφιμα που πρέπει λόγω γραφειοκρατίας.